Γεια σου, Ουρανία. Γεια σου, κύριε Κώστα. Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα μάθημα φυσική για τις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Ας κάνω κοινή χρήση της οθόνης μου. Κοινή χρήση οθόνης και ήχων. Ωραία. Και ας αρχίσουμε με αυτή την προσομοίωση. Θα κάνουμε εδώ. Εδώ παρατηρούμε πως έχουμε ένα ελαττήριο το οποίο είναι οριζόντιο, στην άλλη άκρη, σε μια άκρη το οποίο είναι το χέρι μας, το οποίο εξασκεί μια περιοδική δύναμη σαν διαγέρτης, και στην άλλη άκρη το οποίο είναι μια σφαίρα μιας ορισμένης μάζας. Εδώ έχουμε 14 χιλιόγραμμα για τη σφαίρα. Και από κάτω βλέπουμε μια καμπύλη συντονισμού, μια καμπύλη δηλαδή πλάτος αναλύσεις της συχνότητας ω και του χρόνου τάφ. Λοιπόν, έχουμε μια σφαίρα με ένα ελαττήριο το οποίο την εξαναγκάζουμε με περιοδική κίνηση στο χέρι μας, στο ελαττήριο, να κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση. Παράδειγμα, εδώ βλέπουμε μια περιοδική δύναμη. Παρατηρούμε ότι η κόκκινη η μόνιμη κατάσταση είναι η μπλε. Πρέπει η κόκκινη καμπύλη η ταλάντωση να συμπέσει με την μπλε ταλάντωση για να έχουμε μεγιστοποίηση του πλάτους στα 167,6 μέτρα. Και κατοστά συγγνώμη, και για συχνότητα συντονισμού ω ίσου με 1,1, 1,19, 1,2. Εδώ επιτεύχθηκε, έχουμε συντονισμό, έχουμε δηλαδή καταλάντωση μεγίστου πλάτους και μάλιστα μεγίστου πλάτους απολύτως ίσου με 167,6 εκατοστά. Παρατηρούμε ότι η δύναμη είναι συμφασική με την Συγγνώμη, η δύναμη με την απομάκρυνση έχει διαφορά φάσης 1,52 π, όπως βλέπετε, ενώ το ω είναι 1,19. Η διγύρουσα δύναμη έχει εξίσωση εφίσον 400 ημίτων 1,19 τάφ. Και εκτελεί και εκτελάνωση μυγής του πλάδους. Τώρα, αν αλατώσουμε τη συχνότητα, δηλαδή αν ελαττώσουμε τη συχνότητα προς μικρότερες συχνότητες της συχνότητας συντονισμού, ο 1,19, παρατηρούμε ότι το αντίστοιχα το πλάτος και αυτό μειώνεται και πάει να πέσει στο 72,1 εκατοστά από 167,76 που ήταν το πικ του συντονισμού στο πλάτος της ταλάντωσης. Εδώ τώρα έχουμε σχεδόν μόνιμη κατάσταση. Θέση στη μόνιμη κατάσταση που πλησιάζει σχεδόν δύο ταλαντώσεις συμπίπτουν, η κόκκινη και η μπλε. Η μπλε είναι στη μόνιμη κατάσταση και η κόκκινη ταλάντωση είναι η ταλάντωση η οποία πραγματικά γίνεται για κάνει σφαίρα. Το πλάτος έχει μειωθεί όπως βλέπουμε στα απολύτως 72,1 εκατοστά και η περίοδος είναι μεγαλύτερη. Αν ελαττώσουμε και άλλο τη συχνότητα, κάναμε 0,6, απέχει πολύ από το 1,19 το μέγιστο της συχνότητας, της κυκλικής συχνότητας. Παρατηρούμε πως και αντίστοιχα και το πλάτος και αυτό πάει να μειωθεί στα 28,3 εκατοστά. Και η ταλάντωση παρουσιάζει για αυτή μια εξομάλυνση, η οποία θα συμβεί όταν έχουμε μόνιμη κατάσταση, δηλαδή η μπλε ταλάντωση συμπέσει με την κόκκινη ταλάντωση με πλάτος 28,3 στα αριστερά. Αν λατώσουμε και άλλο το πλάτος, το φτάσουμε στα 20, παρατηρούμε τότε όπως η ταλάντωση είναι πάρα πάρα πολύ αργή και είναι, θα λέγαμε, αν είχαμε ταλάντωτη με τροχό, ότι είναι ίσο με την ακτίνα του τροχού.
το αρχικό βράδο, το οποίο ξεκινούν όλε οι καμπύλε συντονισμού. Οι διάφορα μπε, συντελεστέ αποσβέσεω μπε. Δεν έχουμε συντελεστή απόσβεση μπε, ίσο με 2 και το βράδο σχεδόν έχει μειωθεί στο 0. Στο 20, συγγνώμη. Στο 20 έχει μειωθεί. Τώρα να αυξήσουμε τη συχνότητα συντονισμού. Αυξάνεται το πλάτος, γίνεται σε ένα μέγιστο τώρα, συγγνώμη, 1,22 στο 1, στο 1,19. Έχουμε το μέγιστο που είχαμε σε 167. Τώρα να αυξήσουμε περισσότερο τη συχνότητα, φεύγουμε πάλι από το συντονισμό, για να αυξήσουμε τη συχνότητα, τη λειτουργική συχνότητα ωμέγα, μειώνεται πάλι το πλάτος. Καθαρίζουμε, κάνουμε ένα καθαρισμό της οθόνης, παραδείγμα το πλάτος, και βάλουμε και τη θέση τη μόνιμη κατάσταση. Η μόνιμη κατάσταση επιτυγχάνεται για πλάτος 36,1 στα δεξιά. Μια συχνότητα 1,4 μεγαλύτερη τη συχνότητα συντονισμού 1,19. Αν τώρα αυξήσουμε το B, μάλλον να το λατώσουμε το B, κάνουμε 1, παρατηρούμε πως αυξάνεται το μέγιστο πλάτος. Έχουμε καμπύλη συντονισμού με μεγαλύτερο πλάτος, η οποία αν πάρουμε τη συχνότητα και την πλησιάσουμε στη συχνότητα συντονισμού 1,19, 1,19, παρατηρούμε ότι έχουμε ταλάντωση μεγίστου πλάτους. Εδώ στην πραγματικότητα το πλάτος είναι το μέγιστο, δεν το καταγράφουμε στους άξονες. Θεωρούμε πως πάει να περιστεί πλέον, γιατί ξεφεύγουμε από τα όρια των βαθμονωμένων αξώνων και εκτελεί τα λάθος μεγίστου πλάτους. The base. Άμα το βάλουμε the base το 0, τότε το πλάτος απερίζεται, η μπάλα εκτροχιάζεται, φεύγει, εξαφανίζεται, μέχρι που να εκτελεστεί τα λάντα μυγής του πλάτου. Τώρα έχουμε συνορισμό για B ίσον το 0. Τα λάντα μυγής του πλάτου. Το οποίο είναι σαφές, δεν περιοριζόμαστε, είναι άπειρο το πλάτο. Αν αυξήσουμε το 1, το βάλουμε στο 3. Αυξήσουμε στο 3. Παρατηρούμε πως η μόνιμη κατάσταση μας δείχνει πως έχουμε πλάτος τώρα για μέγα 1,1. Να καθαρίσουμε λίγο την οθόνη, δούμε. Το μέγα maximum είναι 1,19 λέει εδώ, αλλά είναι 1,1 στην πραγματικότητα. Και το μέγιστο πλάτος είναι 11,9. Αν τώρα αυξήσουμε τη συχνότητα, μειώνεται το πλάτος. Αν πάλι φτάσουμε πάλι στο peak, στα 112, 111,9 και ελαττώσουμε τη συχνότητα, πάλι μειώνεται το πλάτος. Επομένως, είτε για συχνότητες μικρότερες της συχνότητας συντονισμού ή για συχνότητες μεγαλύτερες της συχνότητας συντονισμού, έχουμε πάντοτε μείωση του πλάτους της ταλάντωσης του ταλαντωτή. Και έχουμε συντονισμό, δηλαδή ταλάντωση μεγίστου του πλάτους, μόνο όταν η συχνότητα της ταλάντωσης, η συχνότητα του διεγέρτη δηλαδή, συμπίπτει με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος. Η οποία η ιδιοσυχνότητα του συστήματος προέρχεται από τη σχέση F0 ίσον 1 δια 2 π ρίζα K δια M. Εδώ, αυτά είχαμε να πούμε εδώ. Εδώ το ωμέγα είναι 0,77, όπως μας λέει και η θέση χ ίσον με έχει πλάτος 33,5 επιμήτωνο 0,77 τ συν φάση 1,94 π, έχει μια αρχική φάση 1,94 π, το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε σε
σε όρους πι. Αυτά είχαμε να πούμε εδώ για το συνωνισμό. Συνωνισμό, συχνότητα λέμε συχνότητα του διεγέρτη, ο οποίος βάλει τη συχνότητά του στο σύστημα. Και συνωνισμό λέμε την κατάσταση και το οποίο ταλαντώνει ένα σύστημα με μέγιστο πλάτος, όταν η συχνότητα του διεγέρτη συμπίπτει με τη συχνότητα, τη διεσυχνότητα του συστήματος. Σταματάμε εδώ αυτό το πείραμα και πάμε στη θεωρία μας. Εδώ, λοιπόν, πάμε στη θεωρία. Δίνουμε το slides. Και αρχίζουμε. Εισαγωγή. Εξαγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις. Έχουμε ένα ταλαντοδοτούμενο σύστημα. Ένα δελατήριο με μια σφαίρα σίγμα κίτρινη παλίτσα στην άκρη, η οποία κάνει ελεύθερη ταλάντωση προς τα πάνω κάτω κινούμενη. Έστω ένα σύστημα κατακόρυφο ελαττηρίου, σώματος το οποίο μπορεί να εκτελέσει ταλαντώσεις. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφο από τη θέση της οποίας και το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Το σύστημα θα εκτελέσει μια ταλάντωση η οποία θα είναι αμύωτη αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις, δηλαδή απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερό πλάτος και ενέργεια ταλάντωσης. Στην πραγματικότητα όμως, επειδή πάντοτε έχουμε αντιστάσεις, η ταλάντωση θα είναι φθήνουσα και θα έχουμε σταδιακά μείωση του πλάτους και της ενέργειας ταλάντωσης. Η ταλάντωση αυτή, στην οποία επειδή δίνουμε μία φορά ενέργεια στο σύστημα, το αφήνουμε ελεύθερο να ταλαντωθεί, ονομάζεται ελεύθερη ταλάντωση. Η ελεύθερη ταλάντωση είναι είτε αμύωτη, αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις, ή φθήνουσα, αν υπάρχουν αντιστάσεις. Και έχει σταθερή συχνότητα, η οποία στην ελεύθερη αμύωτη ταλάντωση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του συστήματος και μόνο, και ονομάζεται η συχνότητα F0 της ταλάντωσης και υπολογίζεται του νοηματικού του τύπου με τα κόκκινα γράμματα. F0 ίσουν ένα δεδίο πι, ρίζα DDM, όπου D είναι σταθερά μη του συστήματος, ή από τον τύπο F0 ίσω ένα 2 πι τετραγωνική ζα κάπα διαέμα που κάπα ίσω με D εδώ. Πάμε στη δεύτερη σελίδα. Η δυσυχνότητα F0 ενός ταλαντούμενου συστήματος ονομάζουμε τη συχνότητα της ελεύθερης αμύωτης ταλάντωσής του, δηλαδή τη συχνότητα με την οποία ταλαντώνει το σύστημα όταν διηγείται μία μόνο φορά και δεν εμφανίζονται αποσβέσεις. Δηλαδή το B θεωρούμε ότι είναι δεν έχει αποσβέσεις. Δεν θεωρούμε ότι είναι ίσον με 0. Η συχνότητα F0 εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του ταλαντούμενου συστήματος. Για να διατηρηθεί σταθερό το πλάτος σε μια ταλάντωση έτσι ώστε να είναι αμύωτη, πρέπει να παρέχουμε στο σύστημα την ενέργεια που χάνει σε κάθε περίοδο. Γι' αυτό ασκούμε μια περιοδική δύναμη, τη διεγείρουσα δύναμη. Η δύναμη αυτή αναπληρώνει μέσα του έργου την ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα λόγω των αντιστάσεων. Οι απώλειες ενέργειας μετατρέπονται σε θερμότητα. Το σώμα στο οποίο, ασκεί την περιοδική δύναμη ονομάζεται διεγέρτης, το είπαμε. Στο σύστημα κάνει μια κίνηση που ονομάζεται εξαναγκασμένη ταλάντωση και τη οποία η συχνότητα ταλάντωση είναι ίση με τη συχνότητα F του διεγέρτη. Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση το σύστημα ταλαντώνεται με τη συχνότητα F του διεγέρτη και όχι με την ίδια συχνότητα του F0 του συστήματος. Δηλαδή ο διεγέρτης επιβάλλει τη συχνότητα του F στην ταλάντωση. Στην εικόνα 2 βλέπουμε ένα ταλαντούτη, ένα ταλαντούτη που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με τη βοήθεια ενός περιστρεφόμενου τροχούτα φένα. Στην εικόνα 2 βλέπουμε ένα ελαττήριο στο άκρο, το άγρο το οποίο έχουμε συνδέσει ένα σώμα και στο άλλο άγρο το έχουμε συνδέσει ένα σχοινί το οποίο με τη βοήθεια του τροχούτα φένα είναι συνδεδεμένο στην περιφέρεια του τροχούτα 2, ο οποίος καθώς περιστρέφεται εξαναγκάζει το σύστημα σώματος του ελαττηρίου σε ταλάντωση. Η συχνότητα περιστροφής του τροχού είναι η συχνότητα ταλάντωσης του συστήματος, δηλαδή ο τροχός ο διεγέρτης επιβάλλει τη συχνότητα περιστροφής του στο σύστημα. Ο διεγέρτης είναι ο τροχός, ο οποίος κινείται κυκλικά και επιβάλλει την ταλάντωσή του, τη συχνότητά του σαν διεγέρτη, την συχνότητα περιστροφής του σύστημα, που είναι ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη, με τη συχνότητα ταλάντωσης. Παραδείγματα εξαναγκασμένης ταλάντωσης είναι το κουρδιστό ρολόι, μια γέφυρα που ταλαντώνεται με την επίδραση του αέρα και οι φύλαθλοι που χτυπάνε ρυθμικά τα πόδια τους σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρο. Άλλα παραδείγματα εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Εδώ κάνουμε μια μεγέθυνση της εικόνας. Δούμε λίγο εδώ την εικόνα αυτή.
Όχι, όχι, λάθος, ήθελα άλλη εικόνα να δείξω. Αυτή την εικόνα να δείξω, ναι. Άλλα παραδείγματα εξαναγκαμένης θάλασσας είναι, πρώτον είναι το χέρι μας, το οποίο κρατάει ένα λατήριο, στην άλλη άκρη του οποίου κρέμεται ένα σκύβος. Αν με το χέρι μας κινήσουμε, κάνουμε το διαγέρτη, αν θέλεις το χέρι μας σαν διαγέρτη, σαν διεγείρουσα, ότι φυσική διεγείρουσα δύναμη του λατήριου, ο κύβος τότε που είναι στην άκρη του λατήριου ταλαντώνεται με την ίδια συχνότητα αλλά με πιθανώς μεγαλύτερο πλάτος. Αυτή είναι η εξαναγκασμένη ταλάντωση. Ένα παράδειγμα εξαναγκασμένης ταλαντώσεως. Ένα δεύτερο παράδειγμα εξαναγκασμένης ταλαντώσεως με αποσβέσεις είναι το σύστημα ταλαντωτή αλατηρίου με τον τροχό, κινούμενο τροχό που είναι ο διαγέρτης. Στην άλλη άκρη του οποίου τσιμάζεσαι, στο άκρο της είναι συνδεμένος ένας επιβραδυντής ο οποίος είναι βυθισμένος σε ένα υγρό μεγάλου εξόδους όπως είναι μέλι, παχύρευστο μέλι. Έτσι ώστε να ασκεί τρομερές αποσβέσεις στην ταλάντωση του συστήματος. Αυτές όμως οι τρομερές αποσβέσεις, χάρη στην ενέργεια που παρέχει στον ταλαντωτή ο διεγέρτης, ο τροχός που βλέπουμε στα δεξιά που κινείται κυκλικά, αυτές οι αποσβέσεις αναπληρώνονται σε κάθε περίοδο. Και έτσι το σύστημα μας εκτελεί παρόλες τις αποσβέσεις λόγω του επιβραδυντή και του μεγάλου εξόδου του υγρού, ο ταλαντωτής ταλαντώνεται με σταθερό πλάτος. Χάρη στην ενέργεια που παρέχει σε κάθε περίοδο, διαγέρεται, την αναπληρώνει. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται από εδώ. Βλέπουμε τις καμπύλες του νυνισμού. Βλέπουμε για F ίσον με 1, ίσον F ίσον F0 ίσον με 1. Βλέπουμε οι διάφορες τιμές του B, του ζελιστή απόσβεσης, που μετέδεται σε κιλογράμμα ανά σεκόν. Βλέπουμε διάφορες καμπύλες του νυνισμού. Λόγω χάρη για B ίσον μη ίσον το 0, βλέπουμε ότι το πλάτος απειρίζεται για τη συχνότητα ίση με F0 ίσον με 1, με F. Ενώ για B ίσον B1 και για 2 B1 ή για 3 ή για 4 B1, έχουμε μετατόπιση του μεγίστου της αντίστοιχης καμπύλης του νομισμού προς τα κάτω και προς τα αριστερά. Όλες οι ιδέες καμπύλης του νομισμού ξεκινούν από το αριστερό άκρο α0 που είναι είναι η ακτίνα του τροχού του ταλαντωτή που είδαμε προηγουμένως η οποία ισούται με F0, το πλάτος α0 ισούται με F0 προς K. Όπου κάπου είναι σταθερά του λατηρίου και δεν είναι διγύρω σε δύναμη. Έτσι εξηγούμε τα αυτά. Τώρα ας πάμε στην επόμενη σελίδα. Όχι, συγγνώμη. Πάμε στην επόμενη σελίδα. Ναι, ας πάμε στην επόμενη σελίδα. Στο slides. Είμαστε εδώ. Μάλλον, το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης που είδαμε προηγουμένως εξαρτάται από την συχνότητα F του διεγέρτη και πιο συγκεκριμένα με διαφορά της συχνότητας αυτής από την συχνότητα F0. Αν αλλάξει η συχνότητα του διεγέρτη, αλλάζει και το πλάτος της ταλάντωσης. Στο διάγραμμα της εικόνας 5, που είδαμε προηγουμένως με τις καμπύλες του νησμού, φαίνεται πώς αλλάζει το πλάτος της ταλάντωσης α σε συνάρτηση με τη συχνότητα F του διεγέρτη και συγκεκριμένα με το λόγο F προς F0. F είναι η συχνότητα του διεγέρτη, F0 είναι η συχνότητα του ταλάντωση και η διάφορη μέσα της απόσβεσης B. Παρατηρούμε ότι ο παραπάνω λόγο των συχνοτήτων είναι ίσως περίπου με 1, δηλαδή F ίσον με F0, συντονισμός, και το B από πολύ μικρό έως περίπου ίσον με το 0, το πλάτος της ταλάντωσης είναι πολύ μεγάλο και αντίστοιχα περιρίζεται. Το είδαμε προηγουμένως και στην προσομοίωση που κάναμε με τη σφαίρα, με το οριζόντιο λατήριο. Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι έχουμε συντονισμό. Ενώ αν η συχνότητα του διεγέρτη F είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη τη συχνότητα του συστήματος, το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης είναι πολύ μικρό. Το είδαμε και αυτό. Το εξετάσαμε. Στον συντονισμό, το πλάτος και η ενέργεια της ταλάντωσης παίρνουν τις μέγιστες τιμές τους. Στην εκείνη περίπτωση, όπου το B σταθερά
Απόσβεση είναι ίση με 0. Κάτι πρακτικά είναι αδυνατό σε συντονισμό. Το πλάθος της θαλάντωσης γίνεται άπειρο, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα. Το πλάθος της θαλάντωσης στο συντονισμό εξαρτάται από τη τετράγωνη απόσβεση του μπέτ του συστήματος. Στο διάγραμμα φαίνεται ότι όσο μικρότερο είναι το μπέτ του συστήματος, τόσο μεγαλύτερο είναι το πλάθος της θαλάντωσης στο συντονισμό. Την εξαναγκασμένη θαλάντωση στο σύστημα θαλαντώνεται με τη συχνότητα F του διεγέρτη. Το πλάθος της θαλάντωσης, άρα και η ενέργεια της θαλάντωσης, εξαρτάται με τη συχνότητα F του διεγέρτη ή παίρνουν τις μέγιστες τιμές τους στην ιδανική περίπτωση που το B είναι 0 ή το B είναι πολύ μικρό, όταν η συχνότητα του συστήματος είναι ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη, δηλαδή στο συντονισμό. Άρα ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα αποδέχεται την ενέργεια έχει να κάνει με τη συχνότητα με την οποία του προσφέρεται. Στο συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται τον βέλτιστο στο δυνατό τρόπο και γι' αυτό το πλάθος της θαλάντωσης είναι μέγιστο. Όταν οι αποσβέσεις δεν είναι αμεληταίες και το B είναι διάφορο με τον όση μεγιστοποίηση του πλάθους του συντονισμού που συμβαίνει γιατί στην συχνότητα της κίνησης της θαλάντωσης F ίσον ένα δίδυο η οποία η ρίζα D διε M μείον τον παράγοντα B δε διε M και όλο το τετράγωνο. Παρατηρούμε ότι η συχνότητα που είχαμε δει τον πρώτο τύπο αρχικά είναι αυτό το μέρος του συστήματος. Δηλαδή F ίσον ένα δίδυο η οποία η ρίζα D διε M μέχρι εδώ. Αν έχουμε ευθύνη στην θαλάντωση, έχουμε ένα παράγοντα ο οποίο μειώνει τη συχνότητα. Τη συχνότητα της ευθύνης στην θαλάντωση. Και είναι ο παράγοντας B2M στο τετράγωνο. Και έτσι έχουμε κατά τον συνδυασμό συμβαίνει για μεταλλάντωση. Έτσι, όταν έχουμε αποσβέσεις δεν είναι αμεληταίες και το B είναι διάφορο του μηδενός. Δηλαδή έχουμε αποσβέσεις. Με μεγιστοποίηση του πλάτους στον συνδυασμό συμβαίνει και τη συχνότητα της ευθύνης στην θαλάντωση και έχει τη συχνότητα F0 της αμύδης της θαλάντωσης που είδαμε προηγουμένως. Επομένως, καθώς η σταθερά απόσβεση αυξάνεται, υπάρχει μια μετατόπιση των μεγίστων τιμών του πλάτους προς τα αριστερά, συχνότητας μικρότερης της F0. Εικόνα 6. Να δούμε καλύτερα την εικόνα 6. Αυτή είναι η εικόνα 6. Μας λέει ότι έχουμε καμπύλες συντονισμού οι οποίες μετατοπίζουν, τα μέγιστά τους μετατοπίζουν διάφορες θέσεις του B. Όσο μικραίνει το B, όσο μάλλον αυξάνεται το B, μικραίνει το πλάτος. Και φτάνει μέχρι την κίτρινη καμπύλη όπου έχουμε μηδενικό πλάτος. Κάθε καμπύλη δείχνει το πλάτος για ένα ταλαντή που κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση με τη διεγείρωση δύναμη για διάφορες συχνότητες του διεγέρτη. Διαδοτικές καμπύλες με χρώμα μπλε έως κίτρινο περιστρέφουν διαδοτικές μεγαλύτερες σταθερές απόσβεσης. Να, αυτή με μικρότερη απόσβεση είναι η μπλε. Μιλάμε με την αμέσως μπλε γραμμή έχει τη μισή, έχει το μισό πλάτος από το προηγούμενο μέγιστο πλάτος και έχει μεγαλύτερη τιμή απόσβεσης, 0,4 επί ρίζα K2M. Όσο αυξάνεται το B, 0,7, 1, έως 2 επί ρίζα K2M, μειώνεται το πλάτος και μετατοπίζεται το μέγιστο του πλάτος προς τα αριστερά. Έτσι βλέπουμε ότι ένας θαλαντής που κάνει μια λίγο φθήνουσα θαλάντωση προσέζει έντονο μέγιστο συνοδισμού όταν η διεγείρωση συνόδου είναι κοντά στη φυσική και κυκλική συχνότητα για θαλάντωση ή με αμύωτο το πλάτος, μεγάλη απόσβεση, λατώνει και φαρδένει το μέγιστο, μελατώνεται και φαρδένει το μέγιστο και το μετακινεί σε χαμηλότερες συχνότητες προς τα πιο αριστερά στο διάγραμμα. Εδώ το μέγιστο φαίνεται να εξαφανίζεται τελείως, ενώ στην μικρή καμπύλη συνοδισμού, όπου δεν υπάρχει πλάτος. Το B είναι πολύ μεγάλη τιμές, οπότε το πλάτος είναι πολύ μικρή τιμές που δεν φαίνονται τώρα. Η συχνότητα για τον συνοδισμό γίνεται ίση με τη φυσική και κυκλική συχνότητα στο θαλαντίζει και θαλαντώνται μέγιστο πλάτος. Τώρα βλέπουμε διαφορές μεταξύ της ελεύθερης της εξαναγκασμένης θαλάντωσης. Γυρνάμε πίσω το slide. Εδώ. Κοιτάμε πίσω. Εδώ. Εδώ παρατηρούμε ποιες είναι οι διαφορές της ελεύθερης και της αμύωτης ταλάντωσης. Στην ελεύθερη ταλάντωση ασκείται μια μόνο φορά εξωτερική δύναμη, όπως διαβάζουμε, φαίνεται σε μικρά γράμματα, το εκτρέπει από τη θέση της ισορροπίας. Αντίθετα, στην εξαναγκασμένη ταλάντωση δίπλα, η πρώτη παρατήρηση να λέει ότι ασκείται στο σύστημα συνεχώς μια εξωτερική περιοδική δύναμη της συχνότητας F. Αντίθετα, στην ελεύθερη ταλάντωση η συχνότητα είναι σταθερή και ονομάζεται διασυγχρόνως του ταλαντούμενου συστήματος.
Η δυσκολία εξαρτάται μόνο από την εγκατάσταση του ταλαντούμενου συστήματο για ένα ορισμένο σύστημα αποτελεί σταθερά του συστήματο. Αντίστοιχα, στην συνεργασμένη ταλάντωση, η συχνότητα ταλάντωση δεν είναι σταθερή, αλλά ισούται κάθε φορά με τη συχνότητα τη εξωτερική περιοδική δύναμη του διαγέρτη. Δηλαδή, η συχνότητα στην συνεργασμένη ταλάντωση ισούται με τη συχνότητα του διαγέρτη. Και τέλος, το πλάτος στην ελεύθερη ταλάντωση παραμένει σταθερό στην αμύωτη ταλάντωση και εξαρτάται από την ενέργεια που δώσαμε αρχικά στο σύστημα για να το θέσουμε σε ταλάντωση. Στην ελεύθερη ευθύνουσα ταλάντωση, το πλάτος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, στην εξαναγκασμένη ταλάντωση, το πλάτος εξαρτάται από τη συχνότητα του διαγέρτη. Όταν η συχνότητα του διαγέρτη γίνει ίση με τη συχνότητα του ταλαντωμένου συστήματος, το πλάτος γίνεται μέγιστο. Έχουμε συντονισμό. Όταν αυξάνεται η διαφορά των πιο πάνω συχνοτήτων, το πλάτος ελαττώνεται. Δηλαδή, όταν ξεφεύγουμε από την κατάσταση εφ F0, δηλαδή το F είναι το μεγαλύτερο του F0 ή το F είναι μικρότερο του F0, ξεφεύγουμε από τον συντονισμό και πηγαίνουμε προς καταστάσεις και στις δύο περιπτώσεις μικρού πλάτους. Στην κατάσταση συντονισμού όπου F ίσο με 0 ισχύει F διεγέρτη, στην F αντιστάσεις ίσο με 0 ή F διεγέρτη ίσο με B επί V. Αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε. Θα κάνουμε την απόδειξη τώρα. Ας γράψω εδώ. Ισχύει η σχέση του νεύτωνα, σίγμα F ίσο μάζα επί την επιτάχυνση. Η σίγμα F όμως είναι η F του διεγέρτη. Η P F διεγέρτη, F διεγέρτη, ίσο με μείον K επί χ. Και η F του διεγέρτη, για ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από μάζα και ελαττήρα, ίσο με M επί J, μείον F ελαττήριο. Και από εδώ παρατηρούμε ότι το α είναι ίσο με ωμέγα τετράγωνο επί χ, με μείον ωμέγα τετράγωνο επί χ. Και σε ένα σύστημα που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάνωση, αυτή η σχέση με F ίσο με μείον επί α μας γράφεται και ως εξής. F του διεγέρτη συν M F του διεγέρτη, συγγνώμη, ότι είναι F του διεγέρτη, F του της ταλάντωσης, της ταλάντωσης, δεν είναι F της ταλάντωσης σύστημα με μείον κάπα επί χ. F ταλάντωση μη ψέμι την F του ελαττηρίου. Οπότε από εδώ, να σβήσω λίγο με τη γόμα. Και εδώ. Εδώ. Και ας γράψω. F ταλαντωτή, F ταλαντωτή. F του ταλαντωτή, δηλαδή F του ταλαντωτή, συν την F του διεγέρτη, συν την F των αντιστάσεων, που δούμε ότι είναι ίση με μείον B επί V, είναι ίσο με M επί α, δηλαδή με μείον μη ωμέγα τετράγωνο επί χ. Η F του διεγέρτη, F συν την F τάσεως, μείον κάπα επί χ, κάπα είναι μη ωμέγα 0 τετράγωνο επί χ, ίσο με μείον μη ωμέγα επί χ, τετράγωνο επί χ,
Στη συμπίριση που έχουμε συνωρισμό έχουμε ωμέγα ίσο με ωμέγα 0 και αυτοί οι δύο όροι απλοποιούνται. Οπότε από εδώ συμπεραίνουμε ότι F του διεγέρτη συν F αντιστάσεως είναι ίσο με 0. Είναι αυτή εδώ η σχέση που βρήκαμε προηγουμένως, F του διεγέρτη συν F αντιστάσεως ίσο με 0. Επειδή όμως η F των αντιστάσεων είναι μείον B επί B, παρατηρώ ότι η F του διεγέρτη, από εδώ συνεπάγεται, F του διεγέρτη ισούται με μείον F των αντιστάσεως, συνεπάγεται F του διεγέρτη, ισούται με μείον του μείον B επί B, όπου συμπεραίνουμε ότι F του διεγέρτη ισούται με B επί B. Η εξίσωση 4 που βρήκαμε. Σε ένα ταλαντούμενο σύστημα που εκλέγει συναγερμένη ταλάντα στην κατάσταση του συνδυασμού που ισχύει ένα τέλειο σχέση. Την αποδείξαμε. Ο ρυθμό με τον οποίο προσφέρει την ενέργεια στο ταλαντούμενο σύστημα μέσω τη διγύρουσα δύναμη ισούται με το ρυθμό με το οποίο χάνεται ενέργεια στο σύστημα λόγω τη δύναμη αντίθεση στην συγκίνηση. Και τότε ο ρυθμό στην κατάσταση του συνδυασμού είναι ευέλικτο. Αυτό συμβαίνει για όταν η μεταβολή της ενέργειας της γύρουσας δύναμης στη μονάδα του χρόνου ισούται με F του διεγέρτη επί δέλτα χ προς δέλτα τ. Ισούται δηλαδή με F του διεγέρτη επί V. Αλλά το F του διεγέρτη είναι B επί V. Οπότε συνεπάγεται ότι ο ρυθμός με τον οποίο προσφέρεται ενέργεια στο ταλαντούμενο σύστημα δέλτα W, δέλτα, δέλτα, T είναι ίσως με B επί B στο τετράγωνο. Και, αυτή, και τότε όταν συμβαίνει αυτό, τότε η F, η ορθόμενος που προσφέρει την ενέργεια στο λατρούμενο σύστημα, δηλαδή δέλτα W του διεγέρτη προς δέλτα T, είναι ίσως με το δέλτα πολιών, δέλτα πολιών των αντιστάσεων, προς δέλτα τάφ. Όταν ασκεί αυτή εδώ η σχέση, έχουμε συνωρισμό. Και αυτό συμβαίνει για ωμέγα ίσο με ωμέγα 0. Έτσι, ο αριθμός με τον οποίο προσφέρει την ενέργεια στο ταλαντούμενο σύστημα στο διεγείρο σε την ίδρυση, με τον αριθμό με τον οποίο η ενέργεια χάνεται από το σύστημα λόγω της δύναμης αντίστοιχης στην κίνηση. Και ο αριθμός αυτός, στην κατάσταση του συνωρισμού, γίνεται ευέλικτος. Δηλαδή, όταν ισχύει η σχέση αυτή εδώ, έχουμε συντονισμό. Τότε συμβαίνει ο αριθμός με τον οποίο δίνεται ενέργεια στο σύστημα, προσφέρεται στο τελούμενο σύστημα ενέργεια μέσα στις διεγείρουσες δύναμης, είναι ίσως με B επί B στο τετράγωνο που μπαίνει η σταθερά απόσβεση. Αυτά είχα να πούμε εδώ γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Η ολική ενέργεια σε μια εξαγκασμένη ταλάντωση. Τα καταλάβαμε αυτά, Ενούλη. Ουρανία, τα κατάλαβες αυτά? Ναι. Είναι αναλυτικά, πολύ τα λέω. Ολική ενέργεια σε μια εξαγκασμένη ταλάντωση. Η εξαγκασμένη ταλάντωση είναι αμύωτη διότι η εξωτερική δύναμη πυρηνικά τη δύναμη αποσβέσει και προσφέρει στο ταλαντούμενο σύστημα την απαιτούμενη ενέργεια, ώστε το πλάτος της ταλάντωσης να παραμένει σταθερό. Η ενέργεια ενός συστήματος που κάνει εξαγκασμένη ταλάντωση. Να το δούμε. Η ενέργεια ενός συστήματος που κάνει εξαγκασμένη ταλάντωση εξαρτάται από τη συχνότητα της εξωτερικής περιοδικής δύναμης. Πράγματι, η ολική ενέργεια του ταλαντούμενου συστήματος δίνεται από τον γνωστό τύπο της ενέργειας της δυναμικής σχέση ταλάντωσης, ενέργειας ταλάντωσης ε ίσον έπειν δεύτερον d επί α στο τετράγωνο, όπου d είναι η σταθερά επαναφοράς και α το πλάτος της ταλάντωσης. Όμως, το πλάτος α εξαρτάται από τη σχέση της συχνότητας του διεγέρτη f και με τη συνδυοσυχνότητα f0 του ταλαντούμενου συστήματος. Όταν η ολική ενέργεια μεγιστοποιείται, όταν το α γίνεται maximum, κάτι που συμβαίνει μόνο στην κατάσταση του συνδυασμού, δηλαδή όταν F ίσο με F0. Το φαινόμενο της μεγιστοποίησης του πλάτου σε μια εξαγκασμένη ταλάντωση όταν F ίσο με F0
Όταν συγχρόνως τα ταλάντα τους ισούνται με τον διεγέρτη, ισούνται με τη διευσυγχρόνα του συστήματος, ονομάζεται συντονισμός. Τότε η δυναμική μέγιστη ενέργεια ισούται δεύτερο d επί α τετράγωνο βέγγα με τον τύπο 5, ο οποίος στον τύπο 6 να γράφεται αναλυτικά σαν να είναι δεύτερο 1 επί ωμέγα 0 τετράγωνο επί α τετράγωνο. Επειδή η μέγιστη κινητική ενέργεια του λάντος δίνεται με τη σχέση K ίσως είναι δεύτερο μη ωμέγα τετράγωνο επί άλφα τετράγωνο, η κατάσταση συντονισμού όπου ωμέγα ίσως με ωμέγα 0, οι δύο όρες συμπίπτουν. Και έτσι έχουμε K maximum ίσως με το μηδενική ενέργεια maximum. Η μέγιστη κινητική ενέργεια δηλαδή στο συντονισμό ισούται με τη μέγιστη δυναμική ενέργεια. Και εδώ βλέπουμε μια διάταξη εδώ στο σχήμα, στην εικόνα 7, είναι η διάταξη για τη μελέτη της αναγκασμένης ταλάντωσης με μεταβλητό συντελεστή απόδοσης, ελεγχόμενη πίεση στον αέρα στο δοχείο. Πάμε τώρα στις καμπύλες συντονισμού. Με τη διάταξη της πλανής εικόνας μπορούμε να παρατηρήσουμε το πλάτος της ταλάντωσης σε συνάρτηση με τη συχνότητα F του διέρτη για διάφορες τιμές της σταθεράς απόδοσης B. Το είδαμε και προηγουμένως. Το ξαναβλέπουμε και τώρα. Μελετώντας αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις παρατηρούμε το εξής. Όλες οι καμπύλες κυκλοφορούν από το ίδιο σημείο α0. Το α0 είναι ίσο με την ακτίνα αέρα του τροχού. Εδώ, το α0 που το βρήκαμε σε ένα άλλο διάγραμμα, το βρήκαμε ίσο με f0 προς k. Ίσο με α0 και όλα ξεκινούν από τούτο το σημείο, γιατί αυτό είναι το σημείο που είναι ίσο με την ακτίνα του τροχού. Το πλάτος της ταλάντας από το κατ' συντονισμό εξισορρέπεται σταθερά απόσπισης B. Όταν αυξάνεται σταθερά απόσπισης, τόσο μειώνεται το πλάτος κατ' συντονισμό. Όταν αυξάνεται σταθερά απόσπισης, το B, από B με A ίσον δεν γίνει B1, B2 μεγαλύτερο από το B1, μικραίνει το πλάτος και μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Εδώ δεν φαίνεται το πλάτος προς τα αριστερά, αλλά αυτό είναι πράγμα που πρέπει να το εξετάσουμε. Για συχνικές μικρές τιμές της σταθερές απόσπασης, με γυστηριοποίηση του πλάτους της εξαγγελμένης ταλάντας, δεχόμαστε ότι έχουμε στη συχνότητα F0 στη συχνότητα του συστήματος, η οποία είναι ίση με F0 ίσον 1, δηλαδή η οποία ρίζα KDM. Θέλουμε δηλαδή ότι στον συντονισμό έχουμε για συχνότητα ίση με τη συχνότητα του συστήματος, τη συχνότητα του συστήματος. Δεν θα θεωρούμε τον τύπο δηλαδή για την διεγείρουσα, για τις αποσβέσεις με τις δύο όρους. 1, δηλαδή η οποία ρίζα DDM, μείον D, δια μείον B δια 2M στο τετράγωνο. Εδώ βλέπουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο του συντονισμού. Βλέπουμε πραγματικά ότι οι τρεις καμπύλες, η Α, η B και η C, είναι διαδεδομένες κατά σειρά αυξανόμενου B και ελαχιστοποίησης του πλάτους. Μετατόπισης δεν προς τα αριστερά. Και έχουμε και κάποιες παρατηρήσεις εδώ για να τελειώνουμε. Όταν το σώμα κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση, το πλάτος της α μένει σταθερό. Η εξωτερική περιοδική δύναμη προσφέρει στον ταλαντή σε μια περίοδο ενέργεια με την ενέργεια που χάνει αυτό στον ίδιο χρόνο. Προφανώς, όταν το πλάτος μένει σταθερό, ο ταλαντωτής χάνει περισσότερη ενέργεια σε μια περίοδο, αφού σε χρόνο μιας περίοδου το σώμα που ταλαντώνεται διατρέχει διάστημα 4α. 4 φορές δηλαδή το πλάτος της ταλάντωσης. Από ό,τι χάνει στην πρώτη περίοδο της τίνωσης του ταλάντους από το πλάτος α τόνος, κάθε φορά μειώνεται. Κάθε φορά όταν έχουμε τίνωση ταλάντους, το πλάτος μειώνεται σταδιακά. Σε κάθε ταλάντωση, σε κάθε περίοδο, έχουμε μικρότερο πλάτος ταλάντωσης από την προηγούμενη περίοδο. Και έτσι, εφόσον δεν θέλουμε να έχουμε ξαναγκασμένη ταλάντωση και να μην έχουμε το φαινόμενο αυτό της τίνωσης ταλάντωσης και της ελάττωσης του πλάτους, πρέπει να δίνουμε όλο ένα και περισσότερο ενέργεια στο σύστημα. Αυτό λέει εδώ. Προφανώς όταν το πλάτος μένει σταθερό, ο ταλαντής χάνει περισσότερη ενέργεια σε μια περίοδο, αφού σε χρόνο μιας περίοδου το σώμα παραταλαντώνεται για 3 διάστημα 4α, από ό,τι χάνει στην πρώτη περίοδο της τίνωσης ταλάντωσης του πλάτους α τόνος κάθε φορά μειώνεται. Μιας και σε χρόνο κάθε μιας περίοδου ταφ, κεφαλαίου, το σώμα που ταλαντώνεται διατρέχει κάθε φορά διάστημα μικρότερο του 4α, το είπαμε, ιδιαίτερα ξεπροηγουμένως. Πάντως, για τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, δεχόμαστε ότι η ενέργεια που προσφέρει η διεγέρτη σε κάθε περίοδο ΤΑΦ είναι ίση την ενέργεια που χάνει ο ταλαντωτής στη διάρκεια της πρώτης περίοδου κατά την τίνωση ταλάντωση. Έτσι θα θεωρούμε. Και δεύτερη παρατήρηση. Όταν θα μεταλλάσσουμε τη συχνότητα ενός ταλαντωτή, θα βρίσκουμε τη συχνότητα όταν ο ταλαντωτής κάνει την ελεύθερη και μείνει το ταλάντωση τύπος 8. Αυτός εδώ ο τύπος, ο 8. Αυτόν τον τύπο πέραμε για τη συχνότητα του ταλαντωτή. Παρατήρηση 3. Όταν η συχνότητα παίρνει τιμές πολύ μεγάλες, το πλάτος ταλάντωσης μηδενίζεται.
Όταν παίρνει πάρα πολύ μεγάλες, πέραν τις μεγαλύτερες της συχνότητας του συνδυσμού του F0, το F είναι πάρα πολύ μεγάλο, τότε το τραγωδίμο σύστημα δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει το διαγέρτη. Και έτσι αναγκαστικά λόγω αδράνειας μένει ακίνητο. Αυτό το είδαμε όταν στην προσομοίωση πηγαίναμε σε συχνότητες πέραν, καθώς κατεβαίναμε την καμπύλη από τα δεξιά του συντονισμού και πηγαίναμε όλο ένα προς τα δεξιά. Τότε παρατηρούσαμε ότι το σώμα σχεδόν κινούνται πάρα πολύ αργά, ο ταλαντωτής την ταλάντωση, εκτούρησε την ταλάντωση πολύ μικρού πλάτους και πάλι στα πλάτος της ταλάντωσης η περίοδος ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όταν η συχνότητα F του διαγέρτη είναι μικρότερη της συχνότητας του ταλαντωτή, F μικρότερη του F0, τότε όσο αυξάνεται η F, όσο αυξάνεται και το πλάτος της ταλάντωσης. Με ηχιστοποίηση του πλάτους παρατηρείται όταν F είσαι με F0. Οι τιμές της F μεγαλύτερη του F0, όσο η συχνότητα F του διαγέρτη αυξάνεται, το πλάτος της ταλάντωσης ελαττώνεται. Αυτά τα αποδείξαμε. Πάμε τώρα στις ασκήσεις. Να πούμε κάποιες ερωτήσεις θεωρίας. Πρώτον, για την ερωτήση θεωρίας, τι ονομάζουμε τη συχνότητα του αντίμονου συστήματος και από τι εξαρτάται. Στην περίπτωση που η ταλάντωση είναι ευθύνουσα, τι συμβαίνει με τη συχνότητά της. Είπαμε, η δυσυχνότητα F0 ενός ταλαντούμενου συστήματος ονομάζουμε τη συχνότητα με την οποία ταλαντώνει το σύστημα όταν διηγείται μόνο μια φορά και δεν εμφανίζει αποσβέσεις. Η δυσυχνότητα F0 του δίνει τη σχέση F0 ίσως με ένα δύο πύρι ζαντέ DM. Το είδαμε, η πρώτη εξίσωση που στην πρώτη σελίδα. Όπου D η σταθερά παραφορά σε μια ευθύνουσα ταλάντωση, η σταθερά απόσπαση B η περίοδος είναι λίγο μεγαλύτερη από την περίοδο της αντίστοιχης ελεύθερης αμύδης ταλάντωσης, όπου B είναι ίσως με 0. Συνεπώς, η συχνότητα μιας ταλάντωσης με αποσβέσεις είναι λιγότερο μικρότερη από την συχνότητα της ίδιας ταλάντωσης χωρίς αποσβέσεις. Αυτό το είδαμε, γιατί υπάρχει ο όρος 5-2m στο τετράγωνο που αφαιρείται από την συχνότητα F0, τη συχνότητα της ίδιας ταλάντωσης με αποσβέσεις. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη ερώτηση. Δώστε τον ορισμό της εξαναγκασμένης ταλάντωσης και να παρατηρήσετε γραφικά το πλάτος στην συνάρτηση με τη συχνότητα της εξωτερικής δύναμης όταν σταθερά απόψεις παίρνει διάφορες τιμές. Αυτό το δεν χρειάζεται να το κάνουμε, το είδαμε αναλυτικά στη θεωρία. Τι είναι συντονισμός και πώς επιτυγχάνεται, και αυτό το είδαμε. Συντονισμό είναι όταν έχουμε κατάσταση μεγίστου του πλάτους, ταλάντωση μεγίστου του πλάτους, όταν είναι η συχνότητα του ταλαντωτή, του διηγέρτη, ούτε με τη συχνότητα του συστήματος. Και έτσι επιτυγχάνεται. Όταν αφήσουν με F0, να παρασύρει μια διάταξη με την οποία μπορούμε να βρούμε από τι εξαρτάται το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Στη συνέχεια να παρασύρει γραφικά τα συμπεράσματα και προκύπτει το πείραμα αυτό και τα σχολιάσει. Είναι παράδειγμα με το κυβότιο, με τον ταλαντωτή και με τον αέρα. Που όταν με μια αντλία αφαιρέσουμε τον αέρα, ελαττώνουμε τον B, αφού ελαττώνονται οι τριβές λόγω αντιστάσεως στον αέρα. Και στην κατάσταση του καινού έχουμε μέγιστο πλάτος, συντονισμό. Για ένα δεδομένο ωμέγα. Πώς ερμηνεύεται ενεργειακά η σταθερότητα του πλάτους μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης και πώς η μεγιστοποίησή του κατά τον συντονισμό. Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος διατηρείται σταθερό επειδή ο ρυθμός με τον οποίο το σύστημα που ταλαντώνεται προφέρει ενέργεια είναι ίσως με τον ρυθμό με τον οποίο η ενέργεια του συστήματος μετατρέπεται σε θερμότητα λόγω τριβών. Έτσι, κατά τον συντονισμό, η μεγιστοποίηση του πλάτους οφείλεται στο ότι η ενέργεια του συστήματος που καθορίζει το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστη. Που σημαίνει ότι ο ρυθμός απορρόφησης της ενέργειας που προσφέρεται από την εξωτερική περιοδική δύναμη γίνεται και αυτός μέγιστος. Πάμε σε ερωτήσεις κρίσεως. Στο επόμενο διάγραμμα, τα διαγράμματα του πλάτους της εξωτερικής ταλάντωσης συχνότητας διαγέρτησης τις τιμές της ταλάντωσης συναρτήσεις της συχνότητας έδωσης του διαγέρτη για τις τιμές της σταθεράς της απόσης B1, B2, B3, B1, μικρότερο B2, μικρότερο B3. Παρατηρούμε μείωση του μέγιστου του πλάτους με την αύξηση της σταθεράς της απόσης. Πώς εξηγείται αυτό? Μείωση του μέγιστου του πλάτους με την αύξηση της σταθεράς της απόσης. Όσο αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης, μετατοπιζόμαστε προς χαμηλότερα πλάτη.
Η πρώτη καμπύλη από κάτω έχει το μεγαλύτερο συλλητή απόδοση από τις τρεις και έχει συλληφθεί με τρία. Λόγω αντιστάσεων. Όταν αυξάνονται οι αντιστάσεις, αυξάνεται ο αριθμός των απολειών και έτσι έχουμε λιγότερη ενέργεια στο σύστημα. Οπότε το σύστημα από τον τύπο εΔ επί α στο τετράγωνο, το α μικραίνει. Εφόσον η ενέργεια μικραίνει, μικραίνει και το α. Το σχήμα της προηγούμενης ερώτησης, γιατί όλες οι καμπύλες ξεκινούν από το ίδιο πλάτος. Γιατί ξεκινούν από το ίδιο πλάτος. Γιατί το αρχικό πλάτος είναι ίσο με την ακτίνα του τροχού που διεγείρει το σύστημα, για αυτό το λόγο. Τρίτη ερώτηση. Μια μοντέρνα γέφυρα είναι σχεδιασμένη για να έχει συχνότητα συντονισμού διαφορετική από εκείνη που έχουν διάφορες συντονίσεις που μπορούν να αποδοκριθούν σε αυτήν. Εξηγήστε γιατί μια μοντέρνα γέφυρα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να δώσετε δύο παραδείγματα πιθανών αιτίων δόνησης που μπορούν να επηρεάσουν τη γέφυρα. Το ένα είναι αν έχουμε ένα λόχο στρατιωτών οι οποίοι διασχίζουν τη γέφυρα με βήμα. Ας πούμε, στην κατάσταση εξαγκασμένης τελάνωσης στη γέφυρα λόγω του βήματος, που είναι ή όταν φυσάει αέρας, πολύ δυνατός αέρας και σε συχνότητες παραπλήσεις με τις συχνότητες της γέφυρας, των υλικών της γέφυρας. Οπότε τότε η γέφυρα εκτελεί ξανά τελάνωση μέχρι στο πλάτος. Σώμα μάζα μην στο ένα άκρο του λατήριου σταθερά σκάφη. Μέσα στο άλλο άκρο του λατήριου αναγκάζει το σύστημα να εκτελέσει εξαναγκασμένη τελάνωση για την απάκρυψη σχή του σώματο από τη θέση τη οποία ισχύει η παρακάτω σχέση. Ψυχή στον α μη τον ρίζα κ διά μ επί τέση είναι φι 0. Παρατηρούμε ότι έχουμε αρχή συχνότητα, αρχή φάση φι 0 στην εξίσωση τη απομάκρυνση και ότι η συχνότητα ω τη τελάνωση είναι ίση με την συχνότητα ω 0 του συστήματο. Επομένω το σύστημά μα είναι σε συντονισμό. Και μας αυτή η εξίσωση μας περιγράφει την εξίσωση ταλάντωσης με γης του πλάτους. Πάμε σε άλλη ερώτηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε σχετικά σώμα του επόμενου σχήματος να ταλαντώνεται επιστητά φυσώντας το απλώς. Φυσώντας το απλώς κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συχνότητα με την οποία πέφτει ο αέρας πάνω στη σφαίρα από το παιδί να συμπίπτει με τη συχνότητα F0 του συστήματος, του νήματος και της σφαίρας. Τότε εκτελεί, έχουμε συντονισμό και εκταλάντωση με γης του πλάτους. Ας κάνουμε τη 13 καλύτερα. Κάνουμε τη 13. Ένα τρανοδή αποτελούμενο σε πελατεία και σώμα δεμένο στο ελεύθερο άκρο του έχει τη συχνότητα F0 και εκτελεί ξενερωμένη τελώνα για τη συχνότητα του διαγέρδη πρώτον για έφυση F0 και δεύτερον για έφυση F0 δεύτερα. Να παρουσιάσετε γραφικά σε συνάρτηση με τον χρόνο την απομάκρυνση του σώματος στις δύο περιπτώσεις. Για την 13η ερώτηση θα κάνουμε. Θα λύσουμε την άσκηση. 13η ερώτηση. Έχουμε έχουμε πρώτα πρώτο ερώτημα, η συχνότητα F είναι ίση με F0 και η δεύτερη περίπτωση έχουμε και έχουμε μια συχνότητα α0. Έχουμε ένα πλάτος α0, μια συχνότητα ίση με F0, μια συχνότητα F ίση με F0 δεύτερα με ένα πλάτος α. Προφανώς για F ίσο με F0 έχουμε συντονισμό. Συντονισμό. Οπότε έχουμε κατάσταση με γης του πλάτους, οπότε το α είναι το α0 ίσον maximum. Maximum. Δεύτερη περίπτωση για F ίσο με F0. Δεύτερο, δεν έχουμε συντονισμό. Έχουμε ένα πλάτος α, το οποίο είναι μικρότερο του α0. Οπότε τότε και επειδή η ταφ είναι ίσο με 1 για F,
παρατηρούμε ότι το ταφ, τόνος, ταυτόνος, είναι ίσο με 1 δια F τόνος. Είναι ίσο 1 δια F 0 δεύτερα. Οπότε παρατηρούμε ότι το ταφ τόνος είναι ίσο με 2 επί ταφ. Αν εδώ θεωρήσουμε ταφ 0 ίσο με το F 0, βρίσκουμε ότι τη δεύτερη περίπτωση ταφ τόνος είναι 2, ταφ τόνος είναι ίσο με 2 επί ταφ. Και έτσι αν κάνουμε τη γραφική παράσταση, που είναι ο χρόνος ταφ, που είναι το 0, το 0, που είναι το πλάτος α σε μέτρα, ο χρόνος ταφ σε σηκών, παρατηρούμε ότι για F, για το α 0 είναι το μέγιστο. Και ότι για F ίσο με F 0 δεύτερα, ταυτόνος ταφ 0, συγγνώμη, ταφ 0 είναι 1 δι F 0. Το ταυτόνος είναι 1 δι F τόνος. Το F τόνος είναι F 0 δεύτερα. Είναι 2 δι F 0. 2 δι ταφ 0. 2 ταφ 0, συγγνώμη, εδώ δεν είναι F. Να βρίσω λίγο εδώ. 2. Έχουμε. Εδώ έχουμε το ταφ τόνος. Όχι, δεν έκαμε λάθος στην καμπίνα της πίσω λίγο. Όταν το πλάτος είναι α 0, η περίοδος είναι ταυτόνος. Εδώ. Εδώ. Ταυτόνος. Και το πλάτος είναι το α 0. Α 0. Κάπως έτσι είναι. Αυτό είναι, αυτή η καμπύλη είναι για F0. Ενώ για πλάτος ίσο με α, η καμπύλη είναι κάπως έτσι. Εδώ έχουμε πλάτος α. Εδώ έχουμε πλάτος α 0 με α 0 μεγαλύτερο του α. Επομένως, ταυτόνος είναι 2 ταφ 0. Εδώ είναι η ταφ 0. Και εδώ είναι 2 ταφ 0. Κάπως έτσι είναι η καμπύλη. Εδώ. Είναι το α 0. Είναι το α. Ας πάμε να λύσουμε αυτή είναι η άσκηση, η ερώτηση 13. Πάμε να λύσουμε άλλες ερωτήσεις. Όχι. Να λύσουμε άλλες ερωτήσεις. Δεν σώσαμε, έκανα λάθος εγώ. Ξέχασα να σώσω, το περιεχόμενο της άσκησης. Το περιεχόμενο δεν υπάρχει. Τέλος πάντων.
Μιλήσαμε για την 13. Θα σώσουμε την άσκηση για το 14. Σε μια οριζόντια συνείδηση στερεώνουμε 5 απλά εκκρεμή με τα στοιχεία που παίρνονται στο επόμενο σχήμα. Κάνω λίγο εδώ. Εδώ η άσκηση είναι. Σε μια οριζόντια συνείδηση στερεώνουμε 5 απλά εκκρεμή με τα στοιχεία που φέρνουν στο επόμενο σχήμα. Μετακινούμε τη σελίδα δεξιά-αριστερά με συχνότητα F ίσον 1 δια π επί ρίζα J δι 2 L. Αυτή είναι η συχνότητα τη σανίδα. Συχνότητα τη σανίδα. Εδώ να το σώσω. Ωραία. Το σώσα. Αν η συχνότητα του λάθο ενό εκκρεμού μάζα M ή μήκου L δεν σχέση F 1 δι 2 π ρίζα J δια L, για L ίσο με L δεύτερα, για L ίσο με L δεύτερα, η F του δέλτα είναι ίση με την F του ε, είναι ίση με 1 με 2 π ρίζα J δια L επί 2. Είναι ίσο με, δηλαδή, με 1 δια ρίζα 2 επί ρίζα 2 επί π επί ρίζα 2 τζ δια L. Το ένα το ριζικό με το ριζικό φεύγει και έχουμε ότι το F του δέλτα ισούται με το F του ε ισούται με 1 δια π επί ρίζα τζ προς 2L. Παρατηρούμε ότι αυτή εδώ η συχνότητα, η σχέση 1 με τη σχέση 2, μας λένε ότι η ΔΕΛΤΑ, ότι αυτή η ΔΕΛΤΑ FE είναι ίση με τη συχνότητα F της σανίδας. Και επομένως έχουμε συντονισμό. Έχουμε συντονισμό. Έχουμε συντονισμό. Και μόνο για αυτή τη συχνότητα μόνο τα ΔΕΛΤΑ, τα ΔΕΛΤΑ, τα κρεμή ΔΕΛΤΑ και ε εκτελούν τα λάμδα στην αιγύση του πλάτους. Για συχνότητα της σανίδας 1 δια π επί ρίζα τζ δια 2 L. Το σώνουμε και αυτό, πατάμε δισκέτα, σώθηκε αυτό. Πάμε παρακάτω, να δούμε άλλη ερώτηση. Να παρουσιάσετε γραφικά η συνάρτηση του χρόνου του πλάτους μιας ξαναγραμμένης ταλάντωσης. Αυτό είναι κάτι πολύ απλό. Το πλάτος μιας ξαναγραμμένης ταλάντωσης παραμένει σταθερό. Και αν αυτό είναι το πλάτος μιας ξαναγραμμένης ταλάντωσης α, 0. Αυτό είναι το πλάτος σε μέτρα. Και εδώ είναι ο χρόνος τάφ σε περιόδους. Τότε το πλάτος παραμένει σταθερό. Η διευθεία παράλληλη προς τον άξονα τον χρόνο. Και μετρέται έχει νόημα μόνο για αριθμούς περιόδου. Τάφ 1. Τάφ 2. Τάφ 3 τάφ 4 τάφ και το καθεξής. Τώρα μας ζητάει η 16η, αυτή είναι η 15η. Η 16η τώρα ερώτηση μας λέει να παρασύρει γραφικά τη συχνότητα μιας ξαναγκαμμένης του λάντας συνάρτησης με τη συχνότητα του διαγέρτη. Επειδή ακριβώς η συχνότητα του διαγέρτη ισούται με τη συχνότητα του την συχνότητα του ταλαντωτή, και αν εδώ είναι η συχνότητα, αυτή είναι η συχνότητα του διαγέρτη, F, διαγέρτη, αυτή είναι η συχνότητα του ταλαντωτή, ασφαλώς η ευθεία, επειδή είναι ίση, σε κάθε χρονική στιγμή έχουμε F, δέλτα, F, διαγέρτη, ίση με F, 0, λόγω συνδυασμού, που είναι το εξωτερικό περιοδικό τέτοιο, η καμπύλη είναι ευθεία διχοτόμος της γωνίας, της ορθογόνης της γωνίας F δέλτα όμικρον F0. Και αυτή είναι η καμπύλη που μας δείχνει σε κάθε σημείο της ότι F δέλτα είναι στην F0. Παράδειγμα χάρη εδώ η συχνότητα F
Ένα. Έχουμε ένα. Ίσουμε ένα. Διγέρτη. Πάμε αυτή είναι 16. 17. Να βρείτε το λάθος που υπάρχει στο κάτω διάγραμμα. Ένα, το πλάτος με τις εξαγκεμένες ταλάντες F είναι συχνό του διγέρτη και B1, B2 και B3. Οι τιμές της σταθεράς απόφυσης με B1 μικρότερο του B2 μικρότερο του B3. Να σώσουμε ξανά το που γράψουμε. Εδώ παρατηρούμε το πλάτος ότι η συχνότητα F02, F03 και F01 είναι διαφορετικές. Για να το πιζώνονται προς τα δεξιά. Ενώ πρέπει να συμπίπτουν κανονικά. Για να έχουμε μόνο μια συχνότητα. Και εδώ παρατηρούμε ότι το μέγιστο εδώ μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Ενώ προς τα δεξιά, ενώ πρέπει να μετατοπίζεται κανονικά προς τα αριστερά. Δηλαδή τα μέγιστα εδώ, το α, το β και το γ. Το γ πρέπει να ήταν εδώ. Εδώ, κάπου εδώ να ήταν το β και κάπου εδώ να ήταν το α. Και τα μέγιστά τους θα ήταν περίπου ίσα ταυτόχρονα. Τα πλάτη είναι ελαφρώς μετατοπισμένα προς τα αριστερά. Επομένως το λάθος είναι ότι μετατοπίζονται προς τα δεξιά για αυξόμενο αριθμό με αυξόμενη σταθερά απόσβεση. Αυτά είχαμε να πούμε για αυτό. Πάμε να το σημειώσουμε αυτό. Ναι. Πάμε εδώ, σημειώθηκαν σημειώσεις. Πάμε στην επόμενη. Πάμε σε ασκήσεις πλέον. Σε ασκήσεις πάμε πλέον. Πάμε στην πρώτη άσκηση. Στο ένα άκρο ιδανικού οριζόντιου λατηρίου, στο θέλασσα κάπα πάει με 100 νιούτων ανά μέτρο, είναι συνδεδεμένο σώμα μάζα σε ένα χιλιόγραμμο, το οποίο μπορεί να κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. Το άλλο άκρο του ελαττήριου στεριώνεται σε ακλόνητο σημείο, τον τοίχο, όπως βλέπετε. Απομακρύνουμε το σώμα με τη θέση της ισορροπίας του κατά τη διεύθυνση του άξονα κατά το ελαττήριο κατά α0,02 μέτρα και το αφήνουμε ελεύθερο. Λόγω τριγώνου το πλάτος της ταλάντωσης λαδώνεται κατά 2% μετά από κάθε πλήρη ταλάντωση. Πρώτον, να διαβρεθεί ποια είναι η συχνότητα F0 του ταλαντωτή. Απλό ένδειξη. Δεύτερον, πόση ενέργεια αφαιρείται από τον ταλαντή μέσω του έργου των τριβών στη διάρκεια της πρώτης περίοδου. Από τον τύπο. Τρία, πόση ενέργεια πρέπει να μεταφερθεί στον ταλαντή μέσω του έργου της εξωτερικής περιοδικής δύναμης σε χρόνο ΤΑΦ ίσο με 6,28 σεκόν. Πάμε να τη λύσουμε την άσκηση. Έχουμε πρώτον το σχήμα, κάνουμε το σχήμα. Εδώ είναι ο τείχος και εδώ είναι το έδαφος. Εδώ είναι μια άκρη του ακτιδίου. Εδώ είναι σταθερά μάζα M και κάπα είναι το ελαττήριο. Σε μια δεύτερη κατάσταση έχουμε επιμηκύνει το ελαττήριο κατά α. 0. Μάζα M. Δεν είναι θέση 1, δεν είναι θέση 2. Και σε μια τρίτη περίπτωση όταν εκτελεί κίνουσα ταλάντωση, ξανακρισμένη ταλάντωση, με αποσβέσεις, βρίσκεται στην κατάσταση 3. Με απόσταση μικρότερη, έστω α. Λοιπόν, απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα. Η διασυγχρονότητα του συστήματος προέρχεται από τον τύπο F0 ίσο με 2, 1, 2π επί ρίζα
D προς E. Μας δίδεται ότι η μάζα M είναι ίση με 1 χιλιόρο. Μας δίδεται ότι η σταθερά κάπα του ελαττήριου ίσονται με 100 νιούτον ανά μέτρα. Μας δίδεται ότι το άλλο άκρο του ελαττήριου στριώνεται σε ακλόνητο σημείο, απομακρύνει το ψώμα από τη θέση της οποίας και διεύθυνση του άξονα κατά α0. Το α0 μας δίδεται ότι είναι ίσο με 0,2 μέτρα. Είναι το αρχικό πλάτος. Το μέγιστο πλάτος. Και έχουμε ελάττωση κατά 2% στο πλάτος α. Πλάτος. Με ζητάει πρώτα να βρούμε ποια είναι η συχνότητα του συστήματος. Δεύτερον, ποια είναι η ενέργεια ε. Ποια είναι η ενέργεια ε που αφαιρείται από τον ελαττή μέσα του ε απολειών σε μια περίοδο. Και στο τρίτο ερώτημα, μας ζητάει να βρούμε όταν σε χρόνο τάφ ίσο με 10 περιόδους, βγαίνει ίσο με 10 περιόδους, μάλλον θα το δούμε αργότερο αυτό, σε χρόνο τάφ ίσο με 6,28, βγαίνει από το F0 οι περίοδους, πώς είναι η συνολική, ποια είναι η πώς πρέπει να αναφερθεί στον τελωτή μέσα σε μέσα του κράτου εξωτερική περιοδική δύναμη χρόνο τα πίσω 6,28 σεκόν, ώστε αυτό να εκτελεί αμύντε του λαντό με συχνότητα F0. Ποια είναι η ενέργειά του. Εδώ πρώτον, για το πρώτο ερώτημα F0, η συχνότητα F0 του συστήματο είναι 1-2 π ρίζα D δια M. Το D είναι ίσο με K. Είναι ίσο δηλαδή με 1-2 π επί τη τετραγωνική ρίζα K προ M. Από εδώ συμπεραίνουμε ότι F0 είναι ίσο με 1 για 2 π ρίζα 100 νιούτον ανά μέτρο, μάζα μη 1 χιλιόγραμμο. Ενώ είναι ίσο, δηλαδή παρατηρούμε ότι το F0 είναι ίσο με 5 για π χέρτς. Οπότε και ο ταλαντωτής, οπότε και η περίοδος τα F0, περίοδος θα είναι 1 δια F0, θα ισούται δηλαδή με π πέμπτα σεκόν, και υπάρχει από εδώ ότι τα F0 είναι ίσο με 0,628 σεκόν. Στο δεύτερο ερώτημα, ο ταλαντής έχει ρηκτή ενέργεια ε0 ίση με 1 δεύτερο κάπα επί α0 στο τετράγωνο. Εδώ να κάνουμε τις πράξεις, βρίσκουμε ότι το ε0 είναι ίσο με 2 τζάουλ. Μετά από χρόνο μιας περίοδου, παρατηρούμε ότι έχουμε μείωση του πλάτους κατά 2% στο α. Δηλαδή το νέο πλάτος α μεσούται με 0,98 του α0. Οπότε μετά και η ενέργεια αντίστοιχα ε θα συστήνει με 1 δεύτερο κ επί α εις το τετράγωνο, θα συστήνει με 1 δεύτερο του 100 νιούτον ανά μέτρα επί 0,98 επί 0,2 μέτρα και όλο στο τετράγωνο. Εδώ βρίσκουμε το ε. Να κάνουμε τις πράξεις, είναι ίσο με 1,9208 τζάουλ. Οπότε η διαφορά ενέργειας δέλτα ε σε μια περίοδο είναι ίση με ε0 μείον ε είναι ίση με 2 τζάουλ μείον 1,908 τζάουλ. Παρατηρούμε ότι το δέλτα ε είναι ίσο με 0,0792 τζάουλ. Ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι ο χρόνος τάφ της περίοδου είναι 0,628. Μας λέει σε χρόνο 6,28, χρόνο τάφ ίσο με 6,28, πόσο είναι το δέλτα ε. Το 6,28 είναι 10 φορές το τάφ 0. Είναι 10 τάφ. Ίσως 10 τάφ 0.
οπότε και το Δέλτα Ε θα είναι δεκαπλάσιο. Από ό,τι συμπάει το Δέλτα Ε τόνος θεσίται με 0,792 ζάου. Είναι και το τελικό μας αποτέλεσμα. Τύπος, αυτός τύπος είναι 1, αυτός τύπος είναι 2, αυτός είναι 3, αυτός είναι τύπος 4. Έτσι λύσαμε την πρώτη άσκηση. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Πάμε να λύσουμε τη δεύτερη άσκηση. Πάλι ξέχασα να το... Αχ, σημασία έχει, φαίνεται στο βίντεο, έχω και καταγραφή ή εγγραφή στο βίντεο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμεσο. Πάμε να λύσουμε τη δεύτερη άσκηση. Δεύτερη άσκηση. Πάμε να τη λύσουμε. Αυτή εδώ. Όχι. Καλά, σπάτη στο βάθος. Εδώ. Μπράβο. Ωραία. Ένα σώμα εκτελεί εξαγκασμένη ταλάντωση και υπομάκρυνση του θέση τη οποία δίνεται στη σχέση χ ίσου με 1 επί μήτων 10 τάφ. Η δύναμη αυτών σπαντιστέκεται στην κίνηση του σώματο είναι ανάλογη στη ταχύτητά του, δηλαδή είναι τη μορφή F τόνο ίσου με μείον B επί V, όπου μπαίνει η σταθερά απόσβεση. Αν η ενέργεια προσφέρεται στο σύστημα σε μια περίοδο μέσω του έργου τη εξωτερική περιοδική δύναμη του διατηρία μήτη ταλάντωση είναι η ε ίσον μήκος π τζάουλ να βρείτε σταθερά απόσβεση. Η ενέργεια που προσφέρουμε στο σύστημα έτσι ώστε αυτό να κάνει τα λάθη σταθερού πράγματος είναι ίση με την ενέργεια που χάνει το σύστημα λόγω της τριβής. Αν πάρουμε έτσι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν πάρουμε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα δέλτα τάφ, ώστε να μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η δύναμη τριβής F τόνος ότι είναι σταθερή, ίση με B επί B, το στοιχειώδες έργο δέλτα W της εξωτερικής περιοδικής δύναμης σε αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι κατά πολύ τιμή ίσο με το έργο της τριβής. Έργο της τριβής. Οπότε και θα δίνεται από τον τύπο F τόνος επί δέλτα χ. Οπότε μετά έχουμε, παίρνουμε το ρυθμό δέλτα W προς δέλτα TAF είναι ίσο με F τόνος επί δέλτα χ προς δέλτα TAF. Είναι ίσο δηλαδή με F τόνος επί V. Δέλτα χ προς δέλτα TAF είναι η ταχύτητα. Ο ρυθμός μεταβολής του πλάτου, ο χρονικός ρυθμός μεταβολής της απόστασης είναι η ταχύτητα. F. Αλλά η F τόνος είναι ίση με B επί V είδαμε. Εδώ συνεπάγεται το δέλτα W το δέλτα TAF ζούνται με B επί V στο τετράγωνο. Αυτή η σχέση είναι η 1. Μας δίνεται όμως ότι το, επειδή η απομάκρυνση είναι χ ίση με α 0 επί μήτωνο ω επί TAF, συμπεραίνουμε πως δχ προς dt ισούται με μείον ισούται με, συγγνώμη, με συν με συν ωμέγα επί α
επισυνημήτωνο, ωμέγα, τάφ. Αυτό εννοήσουμε το βε. Όπου ωμέγα επί αλφα είναι το βε maximum. Όπως συνεπάγεται το βε στο τετράγωνο, νοήσω με βε maximum στο τετράγωνο, δηλαδή ωμέγα στο τετράγωνο επί αλφα δεν στο τετράγωνο, επί συνμήτρο τετράγωνο ωμέγα επί τα. Οπότε, από τον 1 και 2, σχέση 1 και 2 συνεπάγεται ότι το δέλτα W το δέλτα ταφ είναι ίσο με B επί ωμέγα στο τετράγωνο επί α0 στο τετράγωνο επί συμμήτωρο το τετράγωνο ωμέγα, το οποίο όμως από τύπο της τριγωνομετρίας από προηγούμενης τάξης του λυκείου ξέρουμε ότι είναι ίσο επί 1 συν συνημήτωρο της διπλάσιας γωνίας ωμέγα επί ταφ δια 2 ή δέλτα W το δέλτα ταφ είναι ίσο με B B τετράγωνο B, όχι B τετράγωνο B 2 ωμέγα 0 στο συγγνώμη πι ωμέγα στο τετράγωνο πι α 0 στο τετράγωνο συν 1 δεύτερο συν B επί ωμέγα στο τετράγωνο επί α 0 στο τετράγωνο δεύτερα το συνημήτωνο 2 ωμέγα επί τάφ. Και αν προπλησιάσω τη σχέση αυτή επί πρώτο και δεύτερο μέρος, το προπλησιάσω επί δέλτα τάφ, δέλτα τάφ, συνεπάγεται δέλτα W πλέον είναι ίσο με B επί ωμέγα επί α 0 στο τετράγωνο επί δέλτα τάφ συν n δεύτερο b ωμέγα τετράγωνο α 0 στο τετράγωνο επί συνημήτωνο 2 ωμέγα τάφ επί δέλτα τάφ. Και αν πάρουμε το άθροισμα, θέλουμε το δέλτα τάφ μεταβάλλεται από 0 έως τάφ η χρόνο μιας περίοδου, το συνολικό άθρο, το συνολικό έργο θα σύζουμε σίγμα του δέλτα W 0 έως τάφ. Και από εδώ συμπεραίνουμε ότι το W θα ισούται με B επί ωμέγα επί α 0 στο τετράγωνο επί σίγμα του δέλτα τάφ 0 έως τάφ περίοδο συν 1 δεύτερο B επί ωμέγα στο τετράγωνο επί α 0 στο τετράγωνο επί συνημήτωνο του 2 ωμέγα επί τάφ επί δέλτα τάφ άθροισμα 0 έως τάφ. Πάμε λίγο παραπάνω. Από εδώ συμπεραίνουμε ότι το W είναι ίσο με B ωμέγα επί α 0 τετράγωνο επί ωμέγα τετράγωνο επί τάφ μιας περίοδου ή το σίγμα δέλτα τάφ από 0 ως τάφ είναι ίσο με τάφ, ενώ εδώ το σίγμα από 0 έως τάφ του συνειδητών του 2 ωμέγα τάφ δέλτα τάφ είναι ίσο με το 0. Γιατί στο 0, γιατί το βλέπουμε γραφικά αυτό. Το βλέπουμε γραφικά από τη σχέση αυτή. Εδώ είναι το μείον 1, εδώ είναι το 0, εδώ είναι το συν 1, εδώ είναι το συνημήτωνο μεταβάλλεται του 2 ωμέγα τάφ και εδώ έχουμε το χρόνο της μισής περίοδου και εδώ έχουμε το χρόνο της μιας περίοδου το χρόνο τάφ. Παρατηρούμε ότι το πάνω του εμβαδό είναι θετικό, το κάτω εμβαδό είναι αρνητικό
θετικό, αρνητικό, αρνητικό, θετικό. Θετικό και αρνητικό φεύγει. Θετικό και αρνητικό φεύγει. Θετικό και αρνητικό φεύγει. Θετικό και αρνητικό φεύγει. Στο συνολικό βαθμό είναι 0. Οπότε παρατηρούμε ότι το συνημμήτωνο 2 μεγατάφ, το άθροισμα από 0 έως τάφ του γενομένου συνημμήτωνο 2 μεγατάφ επί δέλτα τάφ είναι ίσο με το 0. Και μόνο αυτός ο όρος είναι ίσο το 0. Και μέσα στο W βγαίνει ίσο με B επί ω τετράγωνο α με 0 τετράγωνο επί τάφ. Και από εδώ μετά βρίσκουμε ότι το W είναι ίσο με, με αν βάλουμε από τάφ το 2 π δια ω, έχουμε W ίσο με π επί B επί α 0 στο τετράγωνο επί ω. Και τώρα να δούμε τι λέει η άσκηση. Η άσκηση μας δίνει το ε, μας δίνει το ω ότι είναι 10 και το α 0 ότι είναι 1. Επομένως για α 0 ίσο 1, ω ίσο με 10 σηκών και W ίσο με ε ίσο με πόσο λέει 20 π ζάουλ, 20 π ζάουλ, από αυτές τις σχέσεις βρίσκουμε ότι το π επί B επί α 0 τετράγωνα ω είναι ίσο με ε. Που συμπεριβάλλεται το B είναι ίσο με ε διά π α 0 τετράγωνο ω. Από όπου μετά βρίσκουμε ότι το B, να κάνουμε τις πράξεις, από εδώ βρίσκουμε ότι το B είναι ίσο με 2 χιλιόγραμμα ανά σεκόν. Σώζουμε την άσκηση, έχουμε πρόβλημα, σώθηκε η άσκηση. Και αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα. Θέλουμε να βρούμε. Ξανασώζουμε. Λύσαμε και αυτή την άσκηση. Πάμε στην επόμενη άσκηση. Στην επόμενη άσκηση, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι λέει, σύστημα σώματος αλατηρίου εκτελεί αναγκασμένη ταλάντα με την επίδοση δυνάμεως F ίσον F0 ημί τον ωμέγα. Η δύναμη αντίσταση είναι τη μορφή F αντιστάσεω με μείον BBB και εξίσου κίνηση σώματος είναι χ ίσον α ημί τον ωμέγα ΤΕ. Να βρείτε πώς πρέπει να μεταφερθεί στο σύστημα μέσω του έργου τη δύναμη F σε κάθε κύκλο για να περαμένει το πλάσμα του ταλάντα που είναι σταθερό και ίσον με α. Λοιπόν, αυτή την άσκηση λύσαμε, ήταν ίδια με την προηγούμενη. Θα πάρουμε το αποτέλεσμα της προηγούμενης άσκησης εδώ, ότι ε είναι ίσο με π επί b επί α και ω τετράγωνο. Θα πούμε είδε άσκηση δεύτερη, το ε είναι ίσο με π επί b επί α στο τετράγωνο επί ω. Και αυτή είναι ακριβώς η ενέργεια. Αυτό είναι που θέλουμε να βρούμε. Ισόζουμε για την άσκηση. Πάμε στην τελευταία άσκηση για σήμερα. Είναι η άσκηση αυτή εδώ, η οποία μας λέει ότι σώμα μάζας μη 2 χιλιόγραμμα είναι δεμένο σε ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθερά σκάρα πέσει με 200 νιούτων ανά μέτρο του σύστημα εκτελέχει ανακανασμένη ταλάντα με συχνότητα ίση με τη συχνότητα του το F0. Αν λατώσουμε τη συχνότητα του διέρτη κατά 10%, τότε και το πλάτο τη ανακανασμένη ταλάντα λατώνεται κατά 15% και αποκτά τιμή α1 ίση με 0,17 μέτρα. Υπολογίζεται α τη νέα συχνότητα F τη ταλάντα, β τη μέγιστη κινητική ενέργεια K1 maximum και τη μέγιστη κινητική ενέργεια U1 maximum τη ταλάντα
όταν η συχνότητα της θαλάσσης είναι F. Γ, το χωράτος της θαλάσσης είναι κατάσταση συνισμού και Δ, τη μεταβολή της ενέργειας του ταλαντοτή. Ας λύσουμε την άσκηση. Αυτή είναι η άσκηση. Μας δίνεται ότι το μη μας δίνεται ότι η μάζα του δανοντή είναι 2 χιλιόγραμμα. Το κάπα στο δράτο λατηρίου είναι ίση με 200 νιούτον ανά μέτρο. Το σύστημα εξιδελεί εξαναγκασμένη τελάντα με συχνότητα ίση με τη συχνότητα του F0. Μας δίνεται ότι F είναι ίσο με F0. Άρα έχουμε συντονισμό. Αν αλατώσουμε τη συχνότητα του γέρτη, έχουμε δέλτα F, ελάττωση, ίση κατά 10% και το πλάτος της εξαναγκασμένης, τότε το πλάτος της εξαναγκασμένης θαλάνωσης, έχουμε δέλτα α, ελάττωση, κατά 15% και αυτή η ελάττωση είναι ίση με α1, είναι ίση με 0,17. Απολογίζεται πρώτον τη νέα συχνότητα της θαλάνωσης. Πρώτον, η νέα συχνότητα της θαλάνωσης του Κ ισούται με μ και ω 0 στο τετράγωνο. Από εδώ βρίσκουμε το ω 0. Από εδώ υπάρχει και το ω 0 είναι ίσο με 10 ραντ ανασεκόν. Οπότε και το F0 ισούται με π 5 δια π Hertz. Στην περίπτωση που η συχνότητα λατώνεται κατά 10%, δηλαδή το, η νέα συχνότητα F τόνος F γίνει 0,9 συχνότητα του συντονισμού, τότε συμπεραίνουμε ότι η F είναι ίση με 4,5 για π Hertz. Οπότε και η νέα συχνότητα η κυκλική συχνότητα του συντονισμού, κυκλική συχνότητα είναι ίση με 2 πι επί F, είναι ίση με 9 ραντ ανασηκών. Αυτή εδώ είναι η σχέση που θέλαμε να βρούμε. Η ένα. Η δεύτερη, αυτή είναι η νέα συχνότητα ταλάντωσης. Η μέγιστη κινητική ενέργεια και η μέγιστη ενεργική ενέργεια όταν τα ισχυρότητα της θαλάνωσης είναι F. Ναι, δεύτερο. Θέλουμε να βρούμε την κάπα 1 maximum. Κάπα 1 maximum ισχύεται με 1 δεύτερο επί τη μάζα επί τη ταχύτητα τη μέγιστη του τετράγωνου. Η μέγιστη ταχύτητα του τετράγωνου ισχύεται με ωμέγα 0 n δεύτερο μάζα επί ωμέγα τετράγωνο επί αλφα ένα στο τετράγωνο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί μας λέει ότι το πλάτος της θαλάνωσης είναι 0,17. Θέλει η παραπάνω πάνω μια άσκηση. Αποκτά τιμή 0,17. Η νέα μέγιστη ταλάντωση είναι δεύτερο μη ωμέγα πι α1 στο τετράγωνο. Από εδώ κάπου συμπεραίνουμε ότι το κάπα 1 μάξιμο, αν κάνουμε την κατάσταση των τιμών, γίνεται είναι ίσο με 2,34 τζαουλ. Κατά ανάλογο τρόπο, η β1 μάξιμο στεμένο δεύτερο κάπα επί α1 στο τετράγωνο. Ρεσούνται δηλαδή με ένα δεύτερο μη ωμέγα 0 τετράγωνο επί α1 στο τετράγωνο. Το κάπα μας δίνεται ότι είναι 200, το α1 είναι 0,17, οπότε από εδώ συμπεραίνουμε ότι το β1 maximum, αν κάνουμε την κατάσταση τιμών, είναι ίσο με 2,89 τζαουλ. Το γάμα ερώτημα μας λέει
πόσο θα είναι το νέο το αρχικό παλάτι της θαλάνωσης. Ξέρουμε ότι το νέο πλάτος, το α1 που είναι τελικό, είναι ίσο με 0,85, που είναι 15% μείωση του πλάτους, το α0 του αρχικού. Από εδώ το α1 το ξέρουμε, ίσο 0,17 μέτρα. 17 είναι μέτρα. 17 μέτρα είναι. Συμπεραίνουμε ότι το α0 ισούται με α1 δια 0,85. Από τις δύο αυτές σχέσεις συμπεραίνουμε ότι το α0 είναι ίσο με 0,2 μέτρα. Αυτές είναι 2, 3, 4 εξίωση. Θέλουμε να βρούμε και τη δέλτα εξίωση, πώς είναι η απόλυτη μεταβολή της ενέργειας, δέλτα εψιλον. Μεταβολή της ενέργειας που είναι η ενέργεια πολιών. Αυτή θα ισούται με εψιλον 0, μείον εψιλον 1. Ενέργεια πολιών, δεν μας λέει. Το πλάνο της ενέργειας είναι τη μεταβολή της ενέργειας στο λανδοτή, ενέργεια πολιών. Ε0 μείον ε1 είναι δηλαδή ίσο με 1 δεύτερο κάπα επί α0 στο τετράγωνο μείον 1 δεύτερο κάπα επί α1 στο τετράγωνο. Από εδώ συμπεραίνουμε ότι απόλυτο δέλτα ε1, κάναμε τις πράξεις, βγαίνει ότι είναι ίσο με 1,11 τζάουλ. Αυτή είναι η πέμπτη εξίσωση. Βρήκαμε αυτά που θέλαμε να βρούμε. Σώζουμε την άσκηση, τώρα να το ξεχνάμε, και αυτά είχαμε να πούμε. Νομίζω το μάθημα τελειώνει εδώ. Η ώρα είναι 10 παρα 10, ξεκινήσαμε. Τι ώρα ξεκινήσαμε, τι ώρα ξεκινήσαμε? 8 και 4. 8 και 4, 8 και 4. Ναι. Δηλαδή κάναμε σχεδόν μία μισή ώρα. Σχεδόν 2 ώρες. Σχεδόν 2 ώρες. 8 και 4. 8 και 4, 9 και 4 είναι μία ώρα. Είναι 10 παρα 4, 10 παρα 10. Μία μισή ώρα κάναμε, όπως το υπολογίσαμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας. Το μόνο που μένει τώρα σε μένα είναι να μεταφέρω τα αρχεία στο Dropbox και από εκεί να τα κατεβάσει η Ουρανία στον υπολογιστή της. Μέσω του Dropbox κάνει download. Θα κάνω upload των αρχείων εδώ που βλέπετε, όλων των εικόνων των αρχείων, στο OneDrive, και από εκεί το OneDrive θα τα πάω στο Dropbox, και από το Dropbox θα τα πάει η αδελφή μου, η Ουρανία. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας. Να δείξουμε λίγο και τα μισά αρχεία. Εδώ είναι, φαίνονται στο Dropbox, τον ορασμό Ουρανία HND, κάποια αρχεία. Είναι το αρχείο των ασκήσεων, το αρχείο θεωρίας, ερωτήσεων θεωρίας, των ερωτήσεων κρίσεως, το αρχείο της θεωρίας των εξαγκασμένων ταλαντώσεων, και ένα hot potato αυτοματοποιημένο τεστ σωστού λάθους, εύρος σωστού λάθους, το οποίο όλα θα τα τσεκάρει η Ουρανία και θα τα κάνει download από εδώ. Download στον υπολογιστή της. Εγώ μένει να κάνω upload ένα νέο αρχείο, το αρχείο που γράψαμε τις ασκήσεις, το οποίο περιλαμβάνει όλα αυτά, σύν ό,τι γράψαμε. Αυτό θα το έχουμε σε επόμενο μάθημα. Ενδιάμεσα θα το ανεβάσουμε και αυτό, μέχρι το επόμενο πράγμα που θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.